Χωρίς μεταβολές σήμερα το άνοιγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές με τον Fuji 100, τον Euro στο 60 και τον DAX να αναζητούν κατεύθυνση. Βλέπουμε επίσης πτώση του χρυσού και άνοδο του δολαρίου. Καλησπέρα, είμαι ο Σάξι Ντίκη και παρακολουθείτε μία ακόμα επισκόπηση ημέρας με την ETX Capital. Την Πέμπτη αναμένουμε ανακοινώσεις για τις συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας. Πριν από αυτό, θα έχουμε και τα πρακτικά της Fed, μέσα από τα οποία οι επενδυτές θα μάθουν πώς αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να ξεκινήσει το tapering στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Το βράδυ, οι αγορές της Ασίας σημείωσαν απώλειες, ενώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε πτώση για τρίτη συνεχή συνεδρίαση. Η έκθεση ISM υπηρεσιών ήταν κατώτερη των προσδοκιών, ενώ και τα αντίστοιχα PMI υπηρεσιών από Κίνα προκάλεσαν ανησυχίες γιατί ήταν αρνητικά. Τα PMI Ευρωζώνης ήταν λίγο καλύτερα, έδειξαν όμως συρρήκνωση σε Γαλλία και Ιταλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συζητήθηκε επίσης η επίσημη έγκριση της Γέλεν ως επικεφαλής της Fed. Η Γέλεν, πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Fed, διαδέχει τον Μπεν Μπερνάνκη την 1η Φεβρουαρίου. Αυτά για σήμερα, αύριο και πάλι μαζί με την ETX Capital για την επισκόπηση της ημέρας.